Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με την ολοκλήρωση της συζήτησης του νομοσχεδίου δρομολογείται η ψήφισή του και συνεχίζεται το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης μετά την αναγκαστική παρένθεση της συζήτησης για την πρόταση της πιστείας που κατέθηκε από την αντιπολίτευση. Μια πρόταση που έπεσε στο κενό. Επιβεβαίωσε την αραγή ενότητα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει την αντιπολίτευση από τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Όπως επεσήμανα και στη συζήτηση στη Βουλή επί της προτάσεως δυσπιστίας, η ελληνική κοινωνία έχει φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο ωριμότητας και αυτογνωσίας. Η ελληνική κοινωνία, έχοντας διαπιστώσει τα προηγούμενα χρόνια πού οδηγούν η οξύτητα, ο λαϊκισμός και η τοξικότητα, απορρίπτει αυτές τις συμπεριφορές. Η ελληνική κοινωνία εμπιστεύεται την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που έχει νοπή, καθαρή και ισχυρή εντολή να προχωρήσουν σε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Εμπιστεύεται και την ελληνική δικαιοσύνη, που αποτελεί το βάθρο της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο, με την καθιέρωση ελάχιστου συντελεστή πραγματικής φορολόγησης για τις πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ, διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο φορολογικής δικαιοσύνης και σταθερότητας. Δημιουργείται ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά στη φορολόγηση πολυεθνικών ομίλων επιχειρήσεων και εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συνδυασμένα χρηματοοικονομικά έσοδα άνω των 750 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν για κάθε μεγάλο όμιλο, εγχώριο και διεθνή, με μητρική ή θυγατρική εταιρεία, εγκατεστημένη σε κράτη-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ στη χώρα μας, ο συμπληρωματικός φόρος 15% που προκύπτει από τη χρήση του πραγματικού συντελεστή θα ισχύσει επιπλέον της φορολόγησης του ονομαστικού συντελεστή 22%, ο οποίος εξακολουθεί να εφαρμόζεται επί του φορολογητέου κέρδους. Το ύψος των φορολογικών εσόδων που θα προκύψουν από την εφαρμογή του σε 19 ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους και περίπου 950 θυγατρικές ξένων ομίλων εκτιμάται σε 80 εκατομμύρια ευρώ για το ελληνικό κράτος. Παράλληλα, με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, η τροπολογία που κατατέθηκε αντιμετωπίζει υπαρκτά προβλήματα, ενώ περιέχει ευεργετικές διατάξεις για κοινωνικές ομάδες, αλλά και για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Πέρα από τις σημαντικές αλλαγές που επέρχονται, σε ό,τι αφορά στην απόκτηση άδεια διαμονής που συνδέεται με επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία, η οποία στοχεύει σε μια ισορροπημένη σχέση ανάμεσα στο στεγαστικό πρόβλημα των Ελλήνων αλλά και της ανάγκης αυτός ο επενδυτικός κλάδος να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Επίσης σημαντικό, όπως ανακοίνωσε και ο Υπουργός ο κ. Χατζηδάκης στην ομιλία του, προωθείται ειδικό στεγαστικό πρόγραμμα για τους δημοσίους υπαλλήλους στα νησιά, στο πρότυπο αντίστοιχου προγράμματος για τους στρατιωτικούς. Είναι ένα θέμα, κύριε Πρόεδρε, που απασχολεί τα νησιά μας, αλλά και τους δημοσίους υπαλλήλους, όπως είναι οι δάσκαλοι, οι γιατροί, που πολλές φορές δεν βρίσκουν στέγη, αλλά και αν βρουν, τα ενίκια είναι υψηλά. Από εκεί και πέρα, είναι ιδιαίτερα σημαντικές οι ρυθμίσεις που προβλέπουν τη μόνιμη εξαίρεση των αγροτών και αλλιέων παράκτης αλληλείας από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιδιδεύματος. Την πρόβλεψη ότι η καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023 θα πραγματοποιηθεί σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει για την καταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων. Ενώ για φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, η καταβολή του φόρου εισοδήματος προβλέπεται να γίνει σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Ένα επίσης επιβλημένο μέτρο κοινωνικού χαρακτήρα είναι και η απαλλαγή από τον ΕΦΙΑ για το 2024 των πολιτών που έχουν ακίνητα στις περιοχές που επλήγησαν από τους σεισμούς που εκδόθηκαν την 24η Ιουλίου 2021 και την 27η Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη. Από εκεί και πέρα, όσο και αν προσπαθεί η αντιπολίτευση, το έργο της κυβέρνησης δεν μπορεί να μηδανιστεί ή να υποβαθμιστεί. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυσκολεύομαι να πιστέψω
ότι υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν απαξιωτικά για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Το 2019, όταν η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, ο κατώτατος μισθός ήταν 650 ευρώ. Με τη νέα αύξηση από χθες είναι 830 ευρώ. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει αυτά τα στοιχεία. Επιπλέον, η αύξηση στον κατώτατο μισθό οδηγεί σε μια παράλληλη αύξηση που αφορά 13 κατηγορίες επιδομάτων, παροχών και επιδοτούμενων προγραμμάτων. Από χθες, το επίδομα ανεργίας αυξάνεται στα 509,71 ευρώ τον μήνα, έχει δηλαδή αυξηθεί κατά 110 ευρώ σε σύγκριση με το 2019. Για όσους ασκούν κριτική για την αύξηση του κατώτατου μισθού, επιστρατεύοντας το επιχείρημα του υψηλού πληθωρισμού, η απάντηση είναι ότι η αύξηση του πληθωρισμού από το 2019 έως το 2024 είναι εσωρευτικά 16,5%, ενώ η αντίστοιχη αύξηση του κατώτατου μισθού είναι 28%. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αύξηση του κατώτατου μισθού αλλά και η ενίσχυση των εισοδημάτων αποτελούν προϊόν της αναπτυξιακής διαδικασίας αλλά και της πολιτικής σταθερότητας που βιώνει η χώρα από τον Ιούλιο του 2019. Οι Έλληνες πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία που έχει η πολιτική σταθερότητα για τη χώρα. Η ισχυρή βούληση για τη διατήρηση και την ενίσχυση της πολιτικής σταθερότητας θα επιβεβαιωθεί και στις ευρωεκλογές. Οι πολίτες θα επιβεβαιώσουν τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του στη Νέα Δημοκρατία και στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλό λοιπόν τους συναδέλφους όλων των παρατάξεων να στηρίξουν αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία που μόνον θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για την ελληνική οικονομία. Άλλωστε, και η κυβέρνηση έδειξε διάθεση συνεννόησης και συνεργασίας, υιοθετώντας και ένα μέρος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ. Σας ευχαριστώ πολύ.